Είναι κοντά μας ο κύριος Μεταράκης, θα τον καλησπερίσω. Ο κύριος Νότης Μεταράκης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Καλησπέρα σας, γεια σας κύριε υπουργέ. Καλησπέρα κύριε Ζωδάκη. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Θανάση, διαβάσαμε την τοποθέτησή σας αναφορικά με αυτό το οποίο συνέβαινε. Υπάρχει ένα ερώτημα αν έχουμε μια ανησυχία λόγω, για παράδειγμα, του ότι έχουμε βελτίωση, σαφή βελτίωση στις καιρικές συνθήκες. Κοιτάξτε, ξεκινώντας από την πραγματικότητα του πρώτου τριμήνου, οι ροές στα νησιά μας μειώθηκαν κατά 90%. Ναι, βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα, βιώνουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο μεταναστευτικό. Σήμερα είχαμε πολλαπλά περιστατικά. Είχαμε 6 περιστατικά στη Λέσβο, το οποίο είναι ασυνήθιστο. Εκ των οποίων τα 3 περιστατικά είχαν την άμεση στήριξη τουρκικής ακτεωρού και σε κάποιο σημείο εμφανίστηκε και πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Εμείς αντιδράσαμε αμέσως. Το ελληνικό λιμενικό βρέθηκε στη θέση του. Οι βάσεις που υπάρχουν στην ξηρά είδαν αμέσως τα περιστατικά. Άρα υπήρξε η κινητοποίηση που έπρεπε να γίνει. Οι βάρκες αυτές δεν μπήκαν τελικά τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αντιδράσαμε αμέσως με ξημερώματα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώσαμε όλους όσους έπρεπε να ενημερωθούν. Ναι. Η Τουρκία τελικά έχει αποσύρει τα σκάφη και έχει πάρει πίσω αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι δεν μπήκαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα μέχρι στιγμής υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Ναι. Θέλω να πιστεύω γιατί ότι είναι ένα όμως, μεμονωμένο περιστατικό. Γιατί όμως, κύριε Μεταράκη, γιατί. Α, ως μεμονωμένο περιστατικό το εξετάζετε. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί και η Τουρκία συζητά αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθέρμανση της ορθής εφαρμογής της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως υπάρχει κάποια διαπραγματευτική νευρικότητα από την Τουρκία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι ένα περιστατικό το οποίο θα συνεχιστεί. Βεβαίως εμείς συζητούμε εγγράφως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός της ημέρας, αναλύοντας και εξηγώντας το περιστατικό. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ξεκάθαρη άποψη ότι όταν έρχεται κάποιος υποστηριζόμενος από σκάφη του γείτονος χώρας, εμφανέστατα αυτός ο άνθρωπος δεν φαίνεται να κινδυνεύει στην Τουρκία. Κατά συνέπεια, η Τουρκία για αυτόν είναι μια ασφαλής χώρα, ναι, στην οποία μπορεί να επανέλθει. Όπως επανήλθαν, ναι, αυτές οι βάρκες σήμερα που δεν πέρασαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Λέγαμε νωρίτερα και με τον Θανάση τον Δρούγο, γενικότερα για αυτά τα οποία παρακολουθούμε να συμβαίνουν αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία. Έχουμε στις 14 Απριλίου και περιμένουμε βεβαίως ότι να δούμε το τι θα γίνει με την συνάντηση με τον κύριο Δένδια και την επίσκεψη. Έχουμε τον κύριο Σαρ Μισελ εν όψη των επισκέψεων του την επόμενη εβδομάδα στην Λιβύη και στην Τουρκία. Την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Λιβύη στην συνέχεια. Ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και στο θέμα των διαπραγματεύσεων που είναι στο τραπέζι. Προκαλεί εντύπωση το ότι ξαφνικά σήμερα είχαμε αυτή τη στάση, αυτή την πρόκληση από την Τουρκία. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι ροές προς την Ελλάδα είναι τόσο μειωμένες τους τελευταίους 12 μήνες, χάρη και στη δικιά μας αποφασιστικότητα να φυλάμε τα σύνορά μας με απόλυτο φυσικά σεβασμό το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει επηρεάσει και τη διαπραγματευτική δυνατότητα της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί το μεταναστευτικό. Σωστά. Αυτό μπορεί να έχει δημιουργήσει κάποια μικρή νευρικότητα, ίσως και σε τοπικά κλιμάκια της τουρκικής ακτοφυλακής. Η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να επιλέξει το δρόμο της θετικής ατζέντας, της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Εμείς, όπως γνωρίζετε, έχουμε επιλέξει να χειριζόμαστε το μεταναστευτικό όχι ως διμερές θέμα, αλλά ένα θέμα που αφορά όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Σωστά, ναι. Και νομίζω αυτό μας δίνει μια μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ. Νομίζω ότι η Τουρκία έχει κάθε δυνατότητα να βάλει αυτό το περιστατικό πίσω τη τόσο μεμονωμένο, αν θέλετε, και αρχικέ, και να τονίσει τη θετική ατζέντα στις επικείμενες επισκέψεις και στις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι μετά τα σημερινά σε επιφυλακή πλέον. Θα επαναλάβω και λόγω των πολύ καλών καιρικών συνθηκών. Για πάνε ενδεχόμενο, κύριε Μεταράκη. Θέλω να σας πω ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας από την 1η Μαρτίου του 2020, από εκείνη την περίφημη συνεδρία του ΚΙΣΕΦ, κάθε μέρα είναι σε μέγιστη ετοιμότητα. Μάλιστα. Και στα θαλάσσια και στα κεστέα σύνορα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Καλή συνέχεια, να έχετε καλό απόγευμα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Νότης Μεταράκης, κυρίες και κύριοι, για αυτά τα οποία συνέβησαν στην Λεσβό.